Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές, ιδίως για μας που κάνουμε ψυχαγωγία και δεν κάνουμε ενημέρωση. Διότι αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, προς μεγάλη έκπληξη, λύπη όλων μας, πραγματικά μας βγάζει πολλές φορές έξω από τα ρούχα μας. Δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε και πώς μπορούμε μπροστά στους τηλεοπτικούς σας δέκτες να συγκρατήσουμε, αν μη τι άλλο, ευχάριστη συντροφιά, γιατί πριν 2 χρόνια, όταν αποφασίσαμε να γίνει η καθημερινή αυτή εδώ εκπομπή, ο απότερος στόχος και σκοπός ήταν να σας ψυχαγωγούμε, να σας διασκεδάζουμε. Δυστυχώς, όταν ο άνθρωπος κάνει όνειρα, ο Θεός γελάει, λένε. Και δυστυχώς, επειδή θα είχαμε ένα μικρό κομμάτι ενημέρωση αυτήν εδώ την εκπομπή, θα το ξαναπώ, προς μεγάλη έκπληξη και λύπη, τα τελευταία 2 χρόνια, αυτά που γίνονται στην ελληνική πραγματικότητα ξεπερνάνε κάθε ανθρώπινο νου, κάθε φαντασία. Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα δημιουργεί θλίψη, η οποία θλίψη διαδέχεται με την αγανάκτηση. Η αγανάκτηση φέρνει πόνο και αμέσως μετά έρχεται ο θυμός για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Για όλα αυτά που δεν θα μπορέσουν να δουν και να ζήσουν όλα αυτά τα 57 άτομα που βρίσκονται εκεί ψηλά. Πριν περάσουμε στην ενημέρωση, να πω συγχαρητήρια σε όλο το ειδησιογραφικό τμήμα της Βεργίνα Τηλεόραση, που στάθηκε άψογα στο ύψος του. Έδινε ενημέρωση λεπτό προς λεπτό, με αξιοπρέπεια, χωρίς φανφάρες και χωρίς εντυπωσιασμό. Λείψαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, για ευνόητους λόγους, αλλά πρέπει κάπως να αιτιολογήσω για την ύπαρξή μου σήμερα. Είναι μια δουλειά που καλόμαστε να κάνουμε και έπρεπε να επιστρέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, με μεγάλο πόνο πραγματικά, και θα ήθελα να επικαλεστώ αυτά που είπαν οι πρωταθλητές Στίβου στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κωνσταντινούπολη. Μερικές φορές η σιωπή, ιδίως ανθρώπων που κινούν τα νήματα, είναι πιο σημαντικό από το να βγαίνουν και να είναι βλακείες, οι οποίες είναι μαχαιριά στην καρδιά των ανθρώπων που χάσαν οικεία τους πρόσωπα. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις ό,τι αφορά το εθνικό πένθος, την εθνική τραγωδία της Ελλάδος στα Τέμπη. Αίθουσα σύνταξης, Νίκη Σταματιάδου, καλό απόγευμα Νίκη μου και καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η εβδομάδα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές μας. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο αυτό το οποίο ζούμε αυτές τις μέρες. Μη διαχειρίσιμο, ιδίως θα το πω, επειδή εσείς κάνετε, όπως προείπα, άψογα τη δουλειά σας. Για μένα που ο ρόλος μου είναι να ψυχαγωγήσω και να διασκεδάσω τον κόσμο. Κλείνω την παρένθεση, Ελληνική. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε για εμάς να το μεταφέρουμε. Με τις κηδείες των θυμάτων που ουσιαστικά το τελευταίο αντίο λένε σήμερα οι συγγενείς και φίλοι των θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας στα Τέμπη. Οι κηδείες είχαν ξεκινήσει ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο, γιατί η διαδικασία της ταυτοποίησης των σωρών είχε ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Ήταν μια διαδικασία που έγινε μέσω ταυτοποίησης DNA, γιατί για ευνόητους λόγους καταλαβαίνεις ότι δεν υπήρχαν και σώματα τα οποία θα μπορούσαν να αναγνωριστούν. Οπότε είχε ληφθεί DNA από τους συγγενείς όσων δεν είχαν έρθει σε επαφή με τους συγγενείς τους, με τους αγνοούμενους, και μετά με τη διαδικασία της ταυτοποίησης, της διπλής ταυτοποίησης, γιατί καταλαβαίνεις μια διαδικασία που πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή για να είναι σίγουροι οι άνθρωποι ότι έχουν παραλάβει τη σωρό των συγγενών τους. Τι να σου πω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κρύβανε μια ιστορία. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 3 κηδείες. Ήταν όλοι νέοι άνθρωποι. Όλοι φοιτητές, νέοι που είχαν κατέβει, γιατί ήταν τριήμερο, να πάνε στην Αθήνα να δουν φίλους ή να πάνε στην Πάτρα να διασκεδάσουν το καρναβάλι, και επέστρεψαν για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή τις δουλειές τους ή στα οικεία τους πρόσωπα. Πάνω σε αυτό που λες, να σου πω χαρακτηριστικά, Τάσο, ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη θρυνεί 16 φοιτητές. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, βέβαια. Άτομα. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Θρυνεί 16 φοιτητές. Ξέρεις ποιο είναι το τραγικό? Ότι όλα αυτά τα παιδιά ξεκινήσανε για να πάνε να περάσουν όμορφα ένα τριήμερο από την κοπιαστική δουλειά των σπουδών τους στη Θεσσαλονίκη και δεν επέστρεψαν ποτέ. Και επέστρεψαν είτε σε κάσες νεκροφόρες είτε σε ένα κουτί, γιατί από κάποιους δεν βρέθηκε τίποτα.
Έτσι ακριβώς είναι. Σου είπα, ειδικά αυτοί που ήταν στο πρώτο βαγόνι, το οποίο ουσιαστικά έλειωσε Εξαϊλώθηκαν. όλο και ήταν από τις φωτογραφίες και το υλικό που βλέπουμε, το δεύτερο ήταν από πάνω του, από το πρώτο δηλαδή δεν φαίνεται Τίποτα, τίποτα. δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνει κανείς τι συνέβη και με τα σώματα. Οι θερμοκρασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν ξεπερνούν τους 1300 βαθμούς Κελσίου. Όταν για μια αποτέφρωση, ας πούμε, χρειάζονται 700 βαθμοί Κελσίου. Συγκλονιστικά, σπαρακτικά αυτό που λέω. Ο θυμός διαδέχεται την αγανάκτηση, Τι να ο πει κανείς πόνος το στους θυμό. Τι γονείς να αυτών των πεις, τι παιδιών. να πεις ρε Νίκη μου, όταν φεύγουν τα παιδιά για διασκέδαση έχουν ενημερώσει, λένε θα σε πάρω όταν επιστρέψω μαμά, όταν φτάσω. Και ξέρεις τι, όταν συνειδητοποίησα τι γίνεται, γιατί ήμασταν από τους πρώτους που το μάθαμε όλο αυτό, δυστυχώς, αυτό που μου λέει πάντα η μαμά μου, όταν φτάσει πάρε τηλέφωνο. Έχει Και άλλη πάντα αξία έλεγα, πλέον. ναι, έλα βρε μαμά, καλά θα είμαι. Όταν φτάσεις πάρε τηλέφωνο. Κάθε μάνα το λέει. Πώς μεταφέρεις τη μάνα ότι δεν θα ξανακούσει το παιδί της και ότι δεν θα ξαναπάρει ποτέ τηλέφωνο γιατί δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Άστα. Είναι πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ δύσκολο και για εμάς που μεταφέρουμε αυτές τις εικόνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους που έχουν χάσει κάποιον δικό τους άνθρωπο και δεν έχει αναλάβει κανένας τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβει. Τίποτα βρε μπαλάκι, γιατί στην Ελλάδα πότε αποδόθηκαν ευθύνες, πότε είδες να δικάζεται ή κάποιος να τιμωρείται. Συγγύη ευθέως και Θα βρεθεί ένα από την εξελαστήριο θύμα, εταιρεία. από δε μπέος τράγος και θα τελειώσει εκεί η ιστορία. Όπως πάντα. Και αυτοί που είναι οι αυτούργοι, αυτοί που πρέπει να είναι μέσα και να πληρώσουν αυτό το τίμημα των 57 σωρών, θα είναι έξω και θα λένε έλα καλή εντάξει μια χαρά. Και δεν θα θυμούνται μετά από λίγο καιρό τι έγινε. Το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έλα Νίκη, sorry που σε διακόπτω, αλλά ξέρεις μερικές φορές η Όχι, αγανάκτηση Τάσο, δεν είναι σε πολύ αφήνει. λογικό. Είναι πολύ λογικό γιατί ξέρεις και εμείς μέσα από τις εκπομπές και από το δελτίο ειδήσεων προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε, να μεταφέρεις την είδηση, να την πεις αντικειμενικά, να δώσεις το γεγονός, να μην εκφραστείς. Να μην εξωτερικεύσεις αυτό που αισθάνεσαι και θέλεις, τα Αλλά δεν συναισθήματά σου γίνεται. Δεν και γίνεται αυτό πνίγεσαι, το ναι. πράγμα. Δεν γίνεται να τα κρατάς μέσα όλα τα συναισθήματα, όλα αυτά που νιώθεις, βλέποντας καθημερινά αυτές τις Εδώ τελευταίες δες τώρα, μέρες. εδώ δες. Και είναι όλοι νέοι Όλα άνθρωποι. νέα παιδιά. Από 18 μέχρι 25. Τα περισσότερα. Και στη Θεσσαλονίκη δέχτηκε το μικρότερος, ο 15χρονος που Ο υπήρχε μέσα 15χρονος στο... που μαζί με τον πατέρα του είχαν πάει στην Αθήνα για να επισκεφτούν τον πρωτότοκο γιο του, για να δει το εγγόνι του ουσιαστικά ο άνθρωπος είχε πάει. Το 15χρονο παιδί είχε και γενέθλια εκείνη τη μοιραία Τι νύχτα. τραγικό. Πραγματικά Τι να είναι... πεις, να βγει τώρα ένας υπεύθυνος να πάει να μιλήσει, όχι τώρα ανακοινώσεις και φανφάρες, face to face, να πάει να αντικρίσει και τους συγγενείς και τους φίλους από τα Δεν πρόκειται να 57, γίνει αυτό ποτέ. από τα 57 θύματα. Να δω Ακούσαμε αν και πάρα έχουνε πολλά. Ακούσαμε αυτό και που πάρα πολλά φανταζόμαστε, και να από πάνε τον Τζαμπουκά να συναδέλφους. μιλήσουν και το θάρρος. Δεν το έχουνε. Κρύβονται πίσω από κάποιες ανακοινώσεις, από κάποιες δηλώσεις και παραιτήσεις. Τάχαμ δήθεν. Ας μην το ανοίξω το στόμα μου. Μέχρι εδώ έλα Νίκη μου. Έτσι όπως τα λες Τάσο, είχαμε και κάποιες τοποθετήσεις βέβαια από συναδέλφους που μας κάνουν όλους να ντρεπόμαστε. Αχ, μη, αυτό με εξοργεί, σε παρακαλώ. Δηλαδή πρέπει πάντα να κάνουμε μία θυσία για να βελτιωθεί η κοινωνία. Ωραία, να πάμε να ρίξουμε και άλλα 10 αεροπλάνα, αν έχουμε πρόβλημα, να ρίξουμε άλλα 10 πλοία, να ρίξουμε άλλες 10 γέφυρες για να στρώσουμε σαν κράτος. Πόσο θέλουν να μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και Που δεν θέλουνε. βουτάνε, ξέρεις τι. Αυτό που λέμε πάντα έτσι χαριτολογώ. Πιο μπροστά την υπογραφή σου να προσέξεις που τη βάζεις, να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό σου. Τι ξεχρεώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και βγαίνουν και κάνουν τέτοιες δηλώσεις που σε βγάζουν από τα ρούχα σου πραγματικά. Ανήκουμε και στην ECM και στην ECEA και δεν μπορούμε να πούμε και περισσότερο. Μερικές φορές ξέρεις, λες ότι υπάρχει ιδεοντολογία και πρέπει να σταματήσεις. Έτσι είναι Τάσο. Πρέπει να προσέχουμε αυτά που λέμε, δυστυχώς και ευτυχώς φυσικά. Δυστυχώς από την άποψη ότι δεν μπορείς και να εκφράσεις και
Αισθάνεσαι και λίγο καραγκιόζεις και από την πλευρά τη δική μας ώρες-ώρες. Μπορώ να το πω αυτό με μεγάλη βεβαιότητα, γιατί τι κάνω αυτή τη δουλειά, όταν καλείσαι να ρωτήσεις κάποια πράγματα σε μια τέτοια στιγμή. Και αισθάνεσαι καραγκιόζεις με πολύ απλές ερωτήσεις και βγαίνουν άλλοι συνάδελφοι και αναφέρουν αυτά που αναφέρουν και λες, εσύ δηλαδή δεν αισθάνεσαι περίεργα, παράξενα, ντροπή που τα λες αυτά τα πράγματα. Πολύ. Δεν υπάρχει τσίπα πλέον. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια από κάποιους ανθρώπους που στο βωμό του χρήματος θυσιάζουν τα πάντα. Ελάχιστοι, αλλά μαυρώνουν όλο το δικό μας χώρο. Ας προσπαθήσουμε να μείνουμε τώρα στα γεγονότα, γιατί η εξέλιξη η οποία σου έχω στο κομμάτι των δικαστικών ερευνών είναι πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με αυτό που λέγαμε για τις ευθύνες, να αποδοθούν οι ευθύνες λοιπόν. Ο σταθμάρχης απολογήθηκε, 7,5 ώρες η απολογία του, προφυλακίστηκε. Εδώ βλέπετε το εξυλαστήριο θύμα, θα πω εγώ. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την περίπτωση, να μεταφέρουμε λίγο την τελευταία εξέλιξη και μετά να πάμε λίγο στο σταθμάρχη. Σε αναβάθμιση οδεύουν οι δικαστικές έρευνες για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, καθώς σύντομα αναμένεται να κατατεθεί αίτημα από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Λάρισσας, Σταμάτη Δασκαλόπουλο, για τη σύγκληση της Ολομέλειας και τον ορισμό εφέτη ανακριτή που θα διερευνήσει την υπόθεση. Ήταν ένα αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων ουσιαστικά της υπόθεσης αυτής, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη υπόθεση. Καταλαβαίνουμε ότι δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς από το ρεπορτάζ, αλλά ούτε πολλές φορές και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ποιος έχει την τελική ευθύνη, ούτε καν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν γνωρίζει ποιος έχει την ευθύνη για κάθε τι που συμβαίνει στον σιδηρόδρομο. Αυτό μετά τις τελευταίες λέμε, ενέργειες. Επειδή υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τώρα θα μπούμε στον κικαιώνα, τον μπαλάκι να το πετάει ένα στον άλλον. Ελπίζω και εύχομαι να φτάσει το μαχαίρι, αυτό που λέμε, στο κόκαλο επιτέλους σε αυτή τη χώρα, έστω για μία φορά. Να σου πω, Τάσο, ότι το μπαλάκι μπορούν να το πετάνε ένα στον άλλον μόνο από άποψη επικοινωνιακή, γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν έγγραφα ρητά, τα οποία αναφέρουν ότι η εταιρεία, ας πούμε, Hellenic Train, είχε την εποπτεία και ήταν υπεύθυνη για τα ταξίδια, για τα τρένα μέσα, αλλά όλες οι υποδομές ήταν τρένοσε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το επικοινωνιακό κομμάτι, με τους επικοινωνιολόγους πώς θα στηθεί το παιχνίδι, είναι τελείως διαφορετικό από το κομμάτι των γεγονότων και της δικαστικής έρευνας. Οι δικηγόροι οι οποίοι έχουν αναλάβει είναι αξιόλογοι δικηγόροι, μεταξύ αυτών και Αλέξης Κούγιας που έχει αναλάβει σχεδόν 20 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος. Να σου πω τώρα για το σταθμάρχη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή, από αυτή την άποψη. 7,5 ώρες διήρκησε η απολογία του, καταλαβαίνεις ότι ήταν μαραθώνια απολογία. Και γίναν πολλές κέρες ερωτήσεις, γιατί υπήρχαν πολλά κενά και εδώ. Πάρα πολλά κενά εδώ, από το πόσο αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε σε αυτή τη θέση, μέχρι το κρίσιμο, πάρα πολύ κρίσιμο, αυτό που ανέφερε ο δικηγόρος του, ότι 20 λεπτά... Αυτός είναι νεκρός χρόνος, ρε παιδί μου, αναβόσβηνε το φωτάκι, δεν το βλέπω ότι κάτι γίνεται. 20 λεπτά ήταν υπεύθυνος για όλες τις γραμμές της κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό. Σε μία περίοδο, σε μία ημέρα που υπήρχε τεράστιος φόρτος στο σιδηρόδρομο. Δεν ήταν τριήμερο και γυρνούσαν, υπήρχαν επιστροφές. Εξαιτίας αυτού και οι καθυστερήσεις στη Λάρισα που σταμάτησε το τρένο. Στο κεντρικό κόμβο της Ελλάδος, στη μέση της Ελλάδος, στην καρδιά της Ελλάδος. Ένα άτομο να διαχειριστεί όλο αυτό το ανέβα κατέβα. Με εμπορικές αμαξοστοιχίες, με αμαξοστοιχίες που είχαν μέσα ανθρώπους. Είναι παρανοϊκό. Είναι παρανοϊκό, είχε ως κατάληξη την απώλεια 57 ανθρώπων. Δεν είναι, μιλάμε για μια μετοπική σύγκρουση, είναι εξαιρετικά σπάνια η μετοπική σύγκρουση. Είναι αυτό με την γραμμή καθόδου και ανόδου, όπου βρέθηκε ουσιαστικά και το εμπορικό, το οποίο έπρεπε να ήταν εκεί, γιατί το εμπορικό, όπως καταλαβαίνεις, ουσιαστικά κατέβαινε. Το εμπορικό και το επιβατικό βρέθηκαν στην ίδια γραμμή. Υπήρξε ένδειξη και υπερβολικού φόρτου ηλεκτρισμού ουσιαστικά, γιατί φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο πριν την έκρηξη να σπινθυρίζουν τα τρένα, γιατί υπήρχε ο φόρτος στις γραμμές από τον ηλεκτρισμό. Παρ' όλα αυτά, όταν καταλαβαίνεις ότι αν 20 λεπτά έχει κάποιος να διαχειριστεί, και δεν μπορούμε κιόλας να μιλάμε για έναν άνθρωπο ότι είναι υπεύθυνος, έστω πάθαινε ένα εγκεφαλικό αυτός ο άνθρωπος, έστω κάτι πάθαινε. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και την τεράστια εμπειρία, να το πούμε αυτό. Μα δεν έχει να κάνει και με την και εμπειρία. Με την εμπειρία. Είναι σωστό αυτό το οποίο λες. Δεν είχε τεράστια εμπειρία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης
σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, λέγοντας ότι ήταν ουσιαστικά ένα πρόσωπο το οποίο τοποθετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Μένει να διερευνηθεί. Δεν το ξέρουμε αυτό. Άντε τώρα, αρχίσαμε. Τα ρουσφέτια σε αυτή τη χώρα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Αυτό να το έχουμε κατά νου. Τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τραγική κατάληξη σε τόσο κέρυες θέσεις. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να δεν φτάσουμε. Έγινε ένας προϊστάμενος ΙΚΑ δηλαδή το ρουσφέτη. Να τελειώνει έγινε αυτό το πράγμα. Ο θείος του θείου της ξαδέλφης, τον πρωτοξάδελφο, τον έβαλε εκεί και ας ήταν με λυπή εκπαίδευση. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Σε μία γραμμή μαχαίρι που καταλαβαίνεις ότι είναι μία πολυσύχναστη γραμμή. Είναι μία κέρια γραμμή. Αυτός. Περνάει από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, παίρνει άλλες πόσες περιοχές και άλλους πόσους επιβάτες. Είναι πραγματικά τραγικό. Αλλά παρόλα αυτά, δεν αναζητούμε τώρα να κρεμάσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα σε όλο αυτό. Θα πρέπει να υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες δεν υπάρχουν και για τις οποίες μας κοροϊδεύουν κιόλας. Εννοείται ότι έπρεπε να υπάρχει και δεύτερο άτομο, παιδιά, στο κεντρικό κόμμα, να υπάρχει δεύτερο άτομο. Πριν προχωρήσουμε στις δηλώσεις, να σου πω σε ακόμα κάτι πιο πολύ συνταρακτικό, με τα νέα ντοκουμέντα που ήρθαν στην επιφάνεια. Στις 28 Φεβρουαρίου, η μοιραία επιβατική αμαξοστοιχεία Intercity 62, η ίδια αμαξοστοιχεία, πάλι είχε πάρει τη γραμμή καθόδου. Και τότε δεν μελετήθηκε ποτέ γιατί πήρε τη γραμμή καθόδου πάλι αυτή η αμαξοστοιχεία. Τι να πω. Τυχεροί αυτοί που είχαν πάρει τη λάθος. Κατά τύχη ζούμε όλοι όσοι πήραμε τα τρένα. Δυστυχώς, κατά τύχη ζούμε. Και εγώ έχω πει στο συγκεκριμένο τρένο και εγώ έχω κάνει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Παίζαμε όλη τη ζωή μας κόρνα γράμματα. Να δούμε λοιπόν τι είπε ο δικηγόρος του Σταθμάρχη μετά την απολογία του. Για να δούμε. Με ομόφωνη γνώμη, αναμενόμενο ήταν εισαγγελέα και ανακριτή, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ότι θα πρέπει προσωρινά να κρατηθεί. Ήταν κάτι αναμενόμενο λόγω της σπουδαιότητας της υποθέσεως, του βάρους των ευθυνών, κοπιώδης η διαδικασία. 7 ώρες. Δεν είναι μόνο 7, είναι πολύ παραπάνω. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς είναι μόνο η αρχή. Ο κατηγορούμενος, σας διαβεβαιώ, ότι είπε τα πάντα. Ο κατηγορούμενος με τα λόγω αληθείας, συγκλονισμένος, είπε τα πράγματα όπως ακριβώς έγιναν, χωρίς να φοβηθεί αν από την αναφορά αυτή προκύπτουν ευθύνες για τον εαυτό του ή όχι. Το άνα πόσα είπε. Υπάρχουν γεγονότα και στοιχεία τα οποία συνιστούν ποινικά αδικήματα σε βάρος του, θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Και είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Φωτογράφησε ή έδειξε και άλλους. Δεν είναι θέμα φωτογραφίας. Δεν φωτογραφίζει κανέναν. Είπε την αλήθεια χωρίς να φοβάται κανέναν ή χωρίς να κρύβει κανέναν. Έπρεπε να είναι δύο και ήταν μόνος του. Αν λοιπόν προκύψουν από τα στοιχεία που κατέθεσε και από αυτά που συλλέγει η ανάκριση ότι τη συγκεκριμένη μοιραία ημέρα θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα άτομα που προφανώς έχετε κάποια ενημέρωση για να μου το λέτε, πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν καταγγελίες συναδέλφων σας ότι γινόταν πάρτι και κάποιοι πίνανε αλκοόλ. Με προλάβατε σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει κάποτε να μην κουράζει ούτε εσάς ούτε εμάς αυτή η επικοινωνιακή αλητεία. Ο άνθρωπος ούτε έπινε, ούτε γλένταγε, ούτε χόρευε και εκνευρίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι ντροπή. Ποτέ δεν εγκατέλειψε τη θέση του. Ο άνθρωπος ήταν εκεί συνεχώς και μέσα σε ένα σατανικό χρονικό διάστημα περίπου 20 λεπτών ήταν επιφορτισμένος με την ασφάλεια όλης της κεντρικής Ελλάδος. Θα έπρεπε να ήταν και κάποιος άλλος μαζί του. Αυτό θα κρυφθεί. Για το θέμα το πολιτικό, επειδή με ρωτάτε και επειδή οφείλω να απαντήσω για να αποκατασταθεί η τιμή της οικογένειάς του. Δεν πήρε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Μέσα από την κινητικότητα, όπως κάθε Έλληνας που είχε απολυθεί το 2011, θέλησε να πάρει μία θέση. Τα προσόντα της θέσης αυτής δεν τα ορίζει ο ίδιος. Και από τις θέσεις που υπήρχαν, σας πληροφορώ ότι ουδείς πλην αυτού δήλωσε. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει πολιτικό μέσο. Μάλιστα. Αυτές είναι οι είναι τραγικό αυτό που αναφέρει στο τέλος ο δικηγόρος για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Καλύτερα έπαιρνε εκείνη τη θέση. Δεν θα είχαμε θρηνήσει 57 άτομα αν έπαιρνε εκείνη τη θέση ενδεχομένως από το να πάρει μια τόσο κέρια θέση. Που εξαρτώταν η ζωή χιλιάδων επισκεπτών και χιλιάδων ανθρώπων που μετακινούνται με τα τρένα. Κοίταξε, ο καθένας αυτό που είπαμε θα κάνει το δικό του επικοινωνιακό παιχνίδι για να βγάλει όσο το δυνατόν απ' έξω την ουρά του.
Θα δούμε. Να η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο τώρα. Η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο. Έχει μεγάλη και σημασία. Και η έρευνα. Και η έρευνα. Όπου και εκεί είχαμε διάφορα ευτράπελα. Όχι, παραιτήθηκε ο ένας που πήγε να μπει στην επιτροπή, γιατί τελικά υπάρχουν συμφέροντα συγκρουόμενα στην υπόθεση. Οπότε δεν μπορεί να αναλάβει να διερευνήσει το ζήτημα αυτό. Και μη χειρότερα. Δεν θέλω να μπω στο πολιτικό αυτό κομμάτι, γιατί υπήρχαν και αντιδράσεις από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και τα άλλα κόμματα. Δεν είναι της παρούσης. Να μείνουμε λίγο στα γεγονότα και να θυμόμαστε αυτό το βασικό. Κανένας δεν θέλει να κρεμάσει αυτόν τον άνθρωπο όπως και να πήρε τη θέση του. Στο κάτω-κάτω, όταν σου δίνεται μία θέση, υπεύθυνος είναι αυτός που σου δίνει τη θέση. Όχι εσύ που παίρνεις τη θέση αυτή, γιατί ενδεχομένως δεν γνωρίζεις κιόλας τι γίνεται. Δεν έχεις ιδέα το τι έχει. Είναι άγνοια κινδύνου. Με το τι. Ακριβώς. Τι διακυβεύεται στη θέση αυτή. Που δεν τη γνωρίζει, είναι άγνοια κινδύνου. Ακριβώς. Το δεύτερο κομμάτι και το πιο σημαντικό είναι, Τάσο, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ, εγώ πραγματικά έχω συγκλονιστεί με το ότι τόσα χρόνια τα τρένα, τα βαγόνια πάνε και έρχονται στα τυφλά. Αυτό είναι που πρέπει να μας ανησυχεί πραγματικά. Γιατί σε αυτή τη χώρα κατά τύχη ζούμε, Τάσο. Όχι θα πνιγούμε όλοι. Όχι θα πνιγούμε, όχι θα πλημμυρίσουμε, όχι θα καούμε, όχι θα χιονίσει στην Αττική και θα μείνουν κλεισμένοι άνθρωποι ώρες εκεί πέρα. Αυτά είναι τα πραγματικά αίτια που πρέπει να μελετήσουμε. Γι' αυτό είπα, Νίκη, να πληρώσουν όλοι οι υπεύθυνοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Από εκεί που ξεκίνησε να είναι στραβό το κλίμα μέχρι τώρα που το έφαγε ο Γάιδαρος. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Φταίει ο Α, ο Β, ο Γ, αυτοί, οι προηγούμενοι, οι επόμενοι, αυτοί που ήταν πριν από τους προηγούμενους, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Αλλά να τους δούμε να μπαίνουν και φυλακοί, να οδηγηθούν στη φυλακή. Θα γίνει? Θα περιμένουμε πολύ ακόμα, θεωρώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το ξεχάσουμε. Δεν θα το ξεχάσουμε και θα έρθει να καπακώσει κάτι άλλο αυτό το τραγικό συμβάν. Λοιπόν, Νίκη μου, να κλείσουμε αυτή τη θλιβερή ενότητα. Και να πάμε στα ευχάριστα, γιατί είχαμε και ευχάριστα. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι αναλαμπές και αυτά τα φωτεινά παραδείγματα. Όπως ήταν τα παιδιά μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Κωνσταντινούπολη. Τι να πεις για αυτά τα παιδιά που με τον αγώνα τους, με τις θυσίες τους. Δίνουν το δικό τους αγώνα, γιατί και εκεί έχουμε προβλήματα. Με τις προσωπικές τους θυσίες κάνουν υπερήφανο όλο τον ελληνισμό, όλους Έλληνες απανταχού. Και μέσα στη μικρή χώρα μας, στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν, αλλά και στην ομογένεια στο εξωτερικό, που σηκώνουν ψηλά τη σημαία μας και κάνουν δηλώσεις πραγματικά. Θα έπρεπε αυτές οι δηλώσεις να συνετίσουν όλους αυτούς τους πολιτικούς, τους πολιτικάντιδες, που κατά καιρούς κυβερνούν αυτή τη χώρα. Έλα, Νίκη μου. Για τον Μίλτο Τεντόγλου, λοιπόν, που τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι φίλος μου. Πολύ. Και μιλάμε και είναι εξαιρετικό παιδί και χαίρομαι για το Μίλτο πραγματικά. Πράγματι και το χιούμορ του πολλές φορές το βρίσκω εγώ εφιέστατο. Είναι εφιέστατο. Είναι πολύ ευφυής άνθρωπος και τον θεωρώ ένας πρότυπο. Άνθρωπος... Πρότυπο. Αυτά να γίνουν πρότυπα για όλους μας. Όχι κάτι άλλο που ακούω ή κάτι τραγουδιστές ή κάτι τραγουδίστρες με αυτά τα τραγούδια και τους κάνουμε ενδάλματα ή TikToker ή YouTuber. Τα απόλυτα τίποτα. Και τα κάνουμε, τα εξειδανικεύουμε. Αυτά πρέπει να γίνουν πρότυπα για μας. Αυτοί οι άνθρωποι. Γίνεται πρότυπο και είναι τόσο αγαπητός γιατί το κάνει ανεπιτίδευτα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Και, και αυτή ακριβώς είναι και η γοητεία του. Η αυθεντικότητά του. Μετά την τρίτη λοιπόν διαδοχική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Κωνσταντινούπολης, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, παραχώρησε δηλώσεις και φυσικά αναφέρθηκε και στα τραγικά αυτά, στο τραγικό αυτό περιστατικό, το δυστύχημα ουσιαστικά, την τραγωδία στα Τέμπη. Άμα θέλεις να πάμε να ακούσουμε ναι. ο ίδιος. Είναι τραγικό αυτό που έγινε. Πραγματικά δεν ξεροντρέπομαι να πω κάτι αλήθεια. Νομίζω το καλύτερο ήταν αυτό που είπε ο Νιφαντόπουλος. Το παιδί είπε ότι εντάξει, εμείς είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να, κάνουμε, όχι πόσο μάλλον εμείς, κανένας, που να απαλύνει τη λύπη αυτών των ανθρώπων. Και εμείς απλά είμαστε εδώ, κάνουμε έναν αγώνα. Ό,τι και να κάνουμε δεν έχει σημασία για αυτούς. Και καλύτερο είναι να μην πεις τίποτα. Δεν είμαι ανίκητος. Χάνω κι εγώ κάποιες φορές. Τώρα είναι στα ευρωπαϊκά, ναι, οκ, είπαμε. Αλλά πιστεύω. Σήμερα θα μπορούσα να χάσω, γιατί δεν ήμουν ο καλός μου εαυτός. Το πρωινό ξύπνημα πραγματικά δύσκολο για μένα. Δεν πειράζει. Όλο. Αν γινόταν το βράδυ, δηλαδή, πόσο θα έγραφε? 8.50 το υπόσχομαι, θα έκανε 8.50. Πραγματικά αυτές τις τρεις μέρες που ήταν οι αγώνες,
Εγώ έχασα τον ύπνο μου. Γιατί ο τελικός, να καλωσορίσω και την Νικολέτα και τη Ραφαηλία στην παρέα μας, ο τελικός, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ήταν 9 ώρα το πρωί. 8 ώρα έβαλε ξυπνητήρι. Για να σηκωθώ να δω το φίλο μου τον Μίλτο. Που τα κατάφερε θαυμάσια από το πρώτο άλμα. Μπήκε μπροστά με 8:30, κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πρέπει να πούμε ότι και το δεύτερο το άλμα ήταν μεγαλύτερο από αυτό που πήρε το δεύτερο μετάλλιο. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Μίλτος είναι ένα τεράστιο ταλέντο, για όσους το γνωρίζουν, ήταν παρκουρίστας και μετά πήγε στο στίβο. Είναι εξαιρετικός αθλητής και πάρα πολύ εξαιρετικός άνθρωπος, και αυτό νομίζω είναι αυτό που τον ξεχωρίζει. Θα το ξαναπώ, έχουν περάσει πάρα πολλοί αθλητές, αλλά το ήθος του. Η παρουσία του είναι πολύ αισθητή. Το χιούμορ του, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ. Επιβλητικός και τα διασκεδάζει όλα. Και αν θέλει, τα σχολιάζει πολύ εύστοχα όλα και μπράβο του. Και αυτό που είπε και ο Νυφαντόπουλος, που είναι ένα παιδί της Θεσσαλονίκης που κάνει 100 μέτρα, ότι καλύτερα να μην μιλάμε αυτές τις στιγμές. Βέβαια, είχαμε και άλλο ένα μετάλλιο χθες. Το πρώτο, μάλιστα, της καριέρας του, από ό,τι διαβάζω, σε επίπεδο ανδρών. Φυσικά, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Κωνσταντινούπολης για τον Εμμανουήλ Καραλή. Ήταν δεύτερος και χάρισε στη χώρα μας το τρίτο μετάλλιο στην διοργάνωση. Πρέπει να πούμε ότι δεύτερο, έχασε το χρυσό, όχι επειδή ο άλλος, ο πρώτος, πήδηξε περισσότερο, για μία προσπάθεια. Επειδή είμαι φαν του στίβου, σας το λέω αυτό, στο 5.70 ο Εμμανουήλ ο Καραλής το πέρασε με τη δεύτερη, ενώ αυτός που βγήκε πρώτος το πέρασε με την πρώτη. Το 5.8 το πέρασαν και οι δύο με την πρώτη. Αλλά είχε καλύτερη προσπάθεια ο Νορβηγός. Πριν πάμε να δούμε τις δηλώσεις... Άγγιξε βέβαια να σου πω και το δικό του ρεκόρ. Προσωπικό ρεκόρ με τα 5,86 και φυσικά κυκλοφόρησε και πάρα πολύ φωτογραφία αυτή που τον δείχνει να είναι γονατιστός με την ελληνική σημαία και να συντηρείται μετά από αυτή την κατάκτηση. Να πω επίσης ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, για όσους δεν το γνωρίζω, πέρσι είχε περάσει μια τρομερή περιπέτεια. Είχε κατάθλιψη, βγήκε δημόσια και το δήλωσε. Είχε αποτραβηχτεί από την ενεργό θράση για έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτό μάλλον τον έκανε πιο δυνατό. Έψαξε περισσότερο τον εαυτό του. Έκανε εσωτερικές αναζητήσεις και γύρισε θριαμβευτής, γιατί είχε τελματώσει. Δεν μπορούσε να κάνει άλματα και όλα αυτά τον είχαν οδηγήσει σε κατάθλιψη. Μπράβο λοιπόν και στον Εμμανουήλ Καραλή. Νίκη μου, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα. Μας βοήθησες απίστευτα. Καλή δύναμη και σε σένα, γιατί είναι πολύ δύσκολο το έργο, ιδίως αυτό το χρονικό διάστημα. Περισσότερη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Βεργίνα Τηλεόραση. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις δηλώσεις του γλυκύτατου και ταλαντούχου Εμμανουήλ Καραλή. Το πήραμε. Το πήραμε. Πραγματικά αυτό είναι κάτι που το ήθελα πάντα. Ήθελα να πάρω ένα μετάλλιο. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου και ειδικά πέρσι. Και ναι, είμαι απλά ευτυχισμένος που κατάφερα να επιστρέψω, να καταφέρω να είμαι στη θέση να μπω μπράβο στον εαυτό μου και να μπορώ να είμαι σε θέση να είμαι χαρούμενος ξανά. Οπότε αυτό είναι αφαιρωμένο σε μένα. Έκανες πραγματικά μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να φτάσεις μέχρι εδώ. Το 19 στη Γλασκόβη ήσουν τέταρτος, στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι τέταρτος, και αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνεις στην κατηγορία των ανδρών, έτσι. Είναι σημαντικό για την καριέρα σου. Είναι ακριβώς. Ελπίζω να είναι η αρχή ενός μιας μεγάλης καριέρας. Εγώ και ο πατέρας μου και ο Γιώργος από εμάς και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά κάθε μέρα. Οπότε τους ευχαριστώ για αυτούς πάρα πολύ και, όπως είπα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος αλλά πάρα πολύ χαρούμενος. Πραγματικά δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα αυτό που έχω καταφέρει, γι' αυτό είμαι τόσο ήρεμος και ναι, είμαι ευγνώμων και χαρούμενος. Μανώλο, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, αμφίροπος αγώνας, με πολλές ανατροπές. Κανείς δεν πέρασε το 5.85. Στο τέλος έγινε ένας πραγματικά αμφίροπος αγώνας. Θα μπορούσες και εσύ και στα προηγούμενα ύψη το είχες. Ήρθες με 5.86 εδώ. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό η εμπειρία αυτή. Ναι, εντάξει, θα μπορούσα να πηδήξω και το 5.85, ήμουν πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει, έτσι είναι οι αγώνες, εννοείται. Το μετάλλιο είναι μετάλλιο και, όπως είπα, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν τόσο καιρό και, όπως είπα, ελπίζω για τα καλύτερα. Το πρώτο αυτό μετάλλιο τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Βάζεις ρότα για το παγκόσμιο στη Βουδαπέστη το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Τώρα ξεκινάει η προπόνηση σοβαρή. θα κάνω
κάνω πάρα πολύ προπόνηση, γιατί τώρα έχω δώσει παρακαταθήκη για να συνεχίσω ακόμα πιο ψηλά. Είμαι αθλητής μεταλλίων, είμαι αθλητής που δίνει το καλύτερο του αυτό στους μεγάλους αγώνες, οπότε ναι, θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίσω να φέρνω μετάλλια και εγώ στη χώρα μου. Αυτός λοιπόν είναι ο τρομερός, το τρομερό παιδί του επικοντό, ο Μανόλο, όπως το λένε οι φίλοι του, ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολο, όπως προείπα, πέρσι από κατάθλιψη, είχε αποτραβηχτεί από τους αγώνες, είχε πει ότι σε νεαρή ηλικία είχε δεχτεί και πολλά ρατσιστικά σχόλια λόγω του χρώματός του. Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές τα λέω και δεν τα πιστεύω και εγώ, γι' αυτό κάνω παύσεις. Αν είναι δυνατόν. Ναι, ντροπιαστικό. Και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή σηκώνει την ελληνική σημαία σε ένα από τα υψηλότερα βάθρα. Γιατί όχι και στο παγκόσμιο, παγκόσμιο πρωταθλητής. Λοιπόν, κορίτσια μου όμορφα, θα φύγουμε για σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, αγαπητοί τηλεθέτες, και θα επιστρέψουμε με πολύ Eurovision. Γιατί σήμερα ήταν να κυκλοφορήσει το τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής. Δεν κυκλοφόρησε. Θα υπήρχαν και κάποιες διαδικασίες ό,τι αφορά την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων με τα εξώδικα της Μελίσσας, η οποία ήταν δεύτερη στον ελληνικό προκριματικό, η οποία διεκδικεί την πρωτιά. Θα μιλήσουμε και θα έχουμε εδώ στην παρέα μας το Φώτη τον Τίνο, ο οποίος είναι συντάκτης του site Eurofan, για να μας πει τι γίνεται με την ελληνική συμμετοχή, τα στοιχήματα, αλλά και με την κυπριακή συμμετοχή, γιατί κυκλοφόρησε ολόκληρο πριν το τραγούδι της κυπριακής συμμετοχής του Ανδρέα Λάμπρου, αλλά και το βίντεο κλιπ. Όλα αυτά όμως μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε στην παρέα μας.